Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Αλλάζουν ριζικά οι οδικοί άξονες της χώρας, αφού από τα τέλη Μαρτίου μέχρι και το Πάσχα θα παραδοθούν στο σύνολό τους οι νέοι σύγχρονοι αυτοκινητόδρομοι. Μαζί μας η Ελένη Μπότα, δημοσιογράφος του insider.gr. Ελένη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Λίγες μέρες απομένουν για την παράδοση των 5 οδικών αξόνων, συνολικού μήκους 900 χιλιόμετρα, τα οποία θα αλλάξουν τον οδικό χάρτη της ώρας, όπως είπες και εσύ. Έτσι, από το τέλος Μαρτίου μέχρι και το Πάσχα θα έχουμε την παράδοση το 90% των αυτοκινητοδρόμων, προκειμένου αυτή να είναι λειτουργική και οι χρήστες πλέον του οδικού δικτύου να μην υπάρχουν ατυχήματα, να είναι πολύ πιο σύντομος ο χρόνος του ταξιδιού τους. Και επίσης διευκολύνονται και οι εμπορευματικές μεταφορές. Η παράδοση των αυτοκινητοδρόμων στο σύνολό τους έχει προγραμματιστεί για τις 31 Αυγούστου, γιατί απομένουν κάποια μικρά κομμάτια, κάποιοι κόμβοι, κάποιοι παράδρομοι. Εκεί λοιπόν θα έχουμε και την πλήρη ολοκλήρωση των έργων. Ποιοι οδικοί άξονες λοιπόν είναι αυτοί? Πρόκειται για την Ιόνια Οδό, που είναι το τμήμα Αντήριο Ιωάννινα, ο αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας, το τμήμα Ξινιάδα Δρίκαλα, είναι η Ολυμπία Οδός, το τμήμα από Ελευσίνα Κόρινθο μέχρι Πάτρα, είναι ο αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, το Μαλλιακός Κλειδί, ενώ ήδη έχει παραδοθεί από τον περασμένο Δεκέμβριο ο αυτοκινητόδρομος Μοραίας, που είναι το τμήμα Κόρινθος Τρίπολη Καλαμάτα. Τα εγγένεια των αυτοκινητοδρόμων θα πραγματοποιηθούν από τον Πρωθυπουργό, θα ξεκινήσουν από τα τέλος του Μαρτίου, από τον Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, και θα έχει παρουσία και η Ευρωπαία Επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής, η κυρία Κορίνα Κρέτσου. Τα δύο σημαντικά λοιπόν που μας προσφέρουν η ολοκλήρωση των οδικών αξώνων είναι ο χρόνος, η μείωση σημαντικά του χρόνου μετάβασης στον τόπο προορισμού μας. Εντάξει, χρειαζόμαστε, είναι φοβερό δηλαδή το πόσο μειώνεται. Ακριβώς. Είναι δεικτικό ότι κάποιος όταν θέλει να θα ξεκινήσει από το Ρίο για να φτάσει στα Ιωάννινα, το ταξίδι πλέον θα διαρκεί 1 ώρα και 40 λεπτά από τη στιγμή που μέχρι τώρα χρειαζόταν 3 ώρες. Και βέβαια ένας επικίνδυνος δρόμος με πολλά ατυχήματα, οπότε αυτά πλέον θα εκλείψουν. Ή επίσης ότι κάποιος ξεκινούσε από Λαμία μέχρι Εγνατία, τώρα το ταξίδι θα διαρκεί 1 ώρα και 30 λεπτά, αντί 2 ώρες και 30 λεπτά που ίσχυε μέχρι τώρα. Διόδια είναι το θέμα. Καινούργιους σταθμούς θα έχουμε. Οι χρήστες πλέον θα πληρώνουν αυξημένα διόδια μέχρι και 50%, καθώς νέοι σταθμοί θα έρθουν να προσταθούν στο έργο.